Συνεχίζω με την παράδοση που ξεκίνησε το 1961, που χτίστηκε το πρώτο εκκλησάκι από κάποιον καπετάν Αγγελή. Οι ντόπιοι το ξέρουν βέβαια με το επίθετό του και ποια οικογένεια ήταν. Αυτός λοιπόν ο καπταγγελής, για πολλούς και διάφορους λόγους, σε μια μεγάλη φουρτούνα που είχε αντιμετωπίσει, ήρθε και έφτιαξε ένα κλεισάκι 80 επί 60 πόντους, ένα πολύ μικρό, με τη βοήθεια του πληρώματός του, στα βράχια κάτω στην παραλία, εκεί που βγήκατε σήμερα. Αυτό τα επόμενα 3-4 χρόνια μεταφέρθηκε δίπλα ακριβώς στην είναι εκκλησία που έχουμε τώρα. Θα το δείτε, είναι όπως μπαίνετε στην εκκλησία δεξιά, φαίνεται, το έχουμε μεταφέρει εκεί. Και όλοι μαζί εμπλεκόμενοι στο λιμάνι τότε, γιατί ένα λιμάνι ήταν, το λιμάνι των Φυρών, εκεί που υπάρχει το τελεφερίκ σήμερα, εκεί ερχόντουσαν τα εμπορικά, τα καΐκια που φέραν τα εμπορεύματα στο νησί, τα ακτοπλοϊκά και το ελάχιστο ένα κρουαζιερόπλο που ερχόταν μία φορά το μήνα εκείνης της εποχής. Όλοι μαζί λοιπόν οι εμπλεκόμενοι στο λιμάνι, εργάτες, φορτοεκφορτώτες, πράκτορες, έμποροι, όλοι μαζί λοιπόν τότε έκτισαν αυτή την εκκλησία που βλέπετε σήμερα. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το πανηγύρι. Ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Εμείς όλοι εδώ που βλέπετε είμαστε τα παιδιά, ίσως και τα εγγόνια κάποιων από αυτών, και συνεχίζουμε την παράδοση. Βέβαια κάνουμε κάποιες βελτιώσεις γιατί οι εποχές αλλάξανε, φτιάξαμε λίγο μεγαλύτερους μόλους, ασφαλίσαμε εδώ τα καΐκια τα τοπικά για να μπορούν να δένουν και αυτά με ασφάλεια. Ο καθένας συνεισφέρει σε κάτι. Άλλος μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά στο φαγητό, άλλος μαγειρεύει, άλλος θα βάψει, άλλος θα καθαρίσει, άλλος θα στολίσει στην εκκλησία, άλλος θα μεταφέρει με το καίκι τον κόσμο. Όλοι βάζουμε κάτι. Η προσπάθεια είναι συλλογική. Δεν το κάνει ένας, το κάνουμε όλους μαζί, αυτούς που βλέπετε εδώ τώρα και αυτούς που είναι απ' έξω αυτή τη στιγμή και τρέχουν για τα υπόλοιπα. Ελπίζω με αυτή η παράδοση να συνεχιστεί και να συνεχιστεί και από τα παιδιά και από τα εγγόνια κάποιων από τους παρευρισκομένους. Είναι κάτι που δεν θέλουμε να σβήσει. Γιατί το θεωρούμε μοναδικό. Περιμένουμε όλο το καλοκαίρι, όλη τη σεζόν που έχουμε μεγάλη σεζόν εδώ, να έρθει ο Νοέμβριος, να έρθουμε να το ευχαριστηθούμε, να ξεκουραστούμε κι εμείς, να μην έχουμε την έννοια, να θα χτυπήσει το κινητό, θα μας φωνάξουν για δουλειά και να βρεθούμε όλοι μαζί και να κάτσουμε σε αυτό το τραπέζι. Τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πριν που ερχόμαστε να τα ετοιμάσουμε, να πούμε τα δικά μας, να πούμε τα τεκτενόμενα του καλοκαιριού και να πούμε και τα αστεία μας, τα καθιερωμένα έτσι κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν ξεκινάμε από εδώ. Κάνουμε την προετοιμασία για το βράδυ, για τον Εσπερινό που θα γίνει τώρα στην εκκλησία πάνω. Μαγειρεύουμε διαφορετικό φαΐ από αύριο το πρωί. Έτσι, απόψε ας πούμε έχουμε κρυθαράκι με θαλασσινά μέσα. Για περίπου τους 300 ανθρώπους που έρχονται για τον Εσπερινό. Και αύριο το πρωί ξεκινάει στις 4 τα ξημερώματα και μαγειρεύουν φάβα. Το φάβα μπαίνει σε μεγάλα καζάνια των 30 κιλών το καθένα και όπως θα δείτε ανακατεύουν με κουπί. Έτσι, με παραδοσιακό τρόπο, όπως τα έχουμε βρει, τα έχουν βρει μάλλον εδώ τα μαγείρια όπως τους λέμε κι εμείς, τα έχουν βρει και εκείνοι από τους πατεράδες τους. Υπάρχει παραδοσιακή συνταγή, έτσι καμία σχέση με το φάβα που θα φάτε στο σπίτι σας ή σε οποιοδήποτε εστιατόριο, δεν έχει καμία σχέση γεύση των 30 κιλών με το 1 κιλό που θα κάνει ο καθένας στο σπίτι του και θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Το εκκλησάκι που είδατε χτίστηκε το 1965 από όλους αυτούς που ασχολιόντουσαν στο λιμάνι των Φυρών. Ημενεργάτες, φορτοεκφορτωτές, πράκτορες, εμπόρους, όλοι και αυτοί, ναυτικούς. Αυτοί έκτισαν το 1965 όλοι μαζί αυτή την εκκλησία. Και όλοι μαζί έκαναν το πανηγύρι. Από το 1965 μέχρι σήμερα. Γι' αυτό συνεχίζουμε και κάνουμε. Οι εικόνες αυτές είναι όλες τάματα. Οι μισές είναι από τους, ας το πούμε, συνιδιοκτήτες που έκτισαν την εκκλησία. Και οι υπόλοιπες είναι με τον καιρό ναυτικοί διάφοροι, ναυτικές οικογένειες, ας το πούμε και έτσι, που έφεραν από μία εικόνα σαν τάμα στην εκκλησία εδώ που ταξιάζει. Παλιά μαγειρεύαμε στα βράχια πάνω. Δεν υπήρχε αυτό το μουράγιο που βλέπετε κάτω. Υπήρχε ένα κομμάτι μπετόν, 2x1, που ερχόταν και έπεφτε η βάρκα για να βγει ο κόσμος. Αναγκαστικά λοιπόν μαγειρεύαμε στις πέτρες. Φέρναμε ξύλα,
κάναμε με τις πέτρες παραστιά και βάζαμε τα καζάνια πάνω. Και μάλιστα το κρεμμύδι που το φτιάχναμε το προηγούμενο βράδυ, μέσα στο λάδι, βάζαμε και πάνω στο καζάνι, βάζαμε πέτρες, μην είχαν και τα ποντίκια και ρίξουν το καπάκι κάτω και πέσουν μέσα στα κρεμμύδια το βράδυ. Λοιπόν, πάντα μαγειρεύαμε φάβα γιατί ήταν πιο εύκολο να μαγειρέψουμε πάνω στα βράχια. Οτιδήποτε άλλο φαγητό δεν είχαμε τις ανέσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε όπως σήμερα έχουμε τούτο εδώ το πανηγυρόσπιτο που μας βλέπετε. Βέβαια καθιερώθηκε το φάβο, παρόλο ότι έχουμε τις ανέσεις σήμερα. Καθιερώθηκε γιατί όποτε τολμήσαμε να αλλάξουμε φαγητό και να κάνουμε κάτι διαφορετικό, είχε τόσο πολύ κακοκαιρία που ή το πετούσαμε στη θάλασσα ή δεν προλαβαίναμε να μαγειρέψουμε γιατί δεν ερχόταν κόσμος, δεν ερχόταν ο παπάς να λειτουργήσει και αναγκαστικά δεν μαγειρεύαμε. Έτσι λοιπόν κάτσαμε και συζητήσαμε μεταξύ αστείου και σοβαρού και όπως το θέλει και η παράδοση και καθιερώσαμε το φάβα. Δεν ξανατολμήσαμε καν να σκεφτούμε ότι θα κάνουμε κάτι άλλο. Το κρασί είναι ασύρτικο. Πολλές φορές φέρνουμε και νυχτέρι. Παίρνουμε δύο ποικιλίες. Είναι και τα δύο ντόπια 100%. Στα πανηγύρια δεν οθεύω. Το γλέντι ξεκινάει από απόψε. Μετά τον εσπερινό θα προσφέρουμε φαγητό κάτω στο μουράγιο όπου υπάρχει και μουσική. Και ξεκινάμε από απόψε. Φαγητό, κρασί, χορό, μέχρι ότι η ώρα τελειώσουν. Και μετά μεταφέρουμε τον κόσμο στο λιμάνι του Αθηνιού για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους να φύγουν. Και αύριο το πρωί συνεχίζουμε κάνοντας τη λειτουργία. Η λειτουργία θα τελειώσει γύρω στις 10 με 10.30 και μετά σερβίρουμε φάβο. Αύριο βέβαια περιμένουν περίπου 2.000 άτομα, μέσο όρο. Είναι δωρεάν το τελεφερίκ, προσφορά του Ιδρύματος για τον Ταξιάρχη, για το πανηγύρι. Δωρεάν τα καΐκια που πηγαινοφέρουν τον κόσμο από το λιμάνι του Αθηνιού. Είναι μια κοινοπραξία καϊκιών που κάνουν όλο το καλοκαίρι τα ηφαίστεια, τη θηρασιά, την Ία. Προσφέρουν τα καΐκια που προσφέρουν και στο πανηγύρι. Και έχουμε και μια βάρκα που θα πηγαίνει έρχεται στον Αθηνιό για αυτούς που δεν μπορούν να ανέβουν στο λιμάνι των Φυρών. Εκεί λοιπόν προσφέρουμε φάβα, κρασί πάλι και μουσική. Παλιά είχαμε και τοπικά όργανα, αλλά σιγά σιγά αυτά έχουν αρχίσει να εκλείπουν και βάλαμε μοντέρνα μέσα. Έχουμε έρθει εδώ όλοι οι μαγείροι για αυτό το πανηγύρι. Αυτό το κάναμε πολλά χρόνια και είμαστε όλοι μαζί. Ερχόμαστε από την παραμονή και τελειώνουμε την άλλη μέρα και φεύγουμε. Είμαστε μαζί όλοι και εξυπηρετάμε όλο τον κόσμο σε αυτό το πανηγύρι. Εξαρτάται τη μέρα πέφτει η γιορτή, γιατί άλλοι νηστεύουν, θέλουν να κοινωνήσουν, θέλουν αυτό και έτσι κανονίζουμε τι φαγητό θα φτιάξουν. Συνήθως το φαγητό, το κρυταράκι το σημερινό, χρησιμοποιούμε εάν αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ανάλογα τις μέρες της νηστείας. Τετάρτη, Παρασκευή είναι οι μέρες νηστείας. Δεν επιτρέπεται να φτιάξουμε άλλο φαγητό εκτός από φάβα και κάτι που να τρώγεται, το κρυταράκι, το κοφτό. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση του Ταξιάρχη, από πολύ παλιά απεδείχθηκε ο Ταξιάρχης ήθελε νηστίσιμο φαγητό. Στη Σαντορίνη λοιπόν, μια που παράγαμε το φάβα και συνεχίζουμε να το παράγουμε, βγάλαμε το φάβα. Τώρα για το κρυθαράκι που μου είπατε, χρησιμοποιούμε σκόρδο, κρεμμύδι, λαδάκι, ντομάτα σαντορινιά και τα αλατοπίπερα, τα μπαχαρικά. Πάρα πολύ. Όταν ξέρεις τη δουλειά, όταν είσαι μάγειρα, η δουλειά σου είναι αυτή. Να ξέρεις να ρίξεις το πιπέρι και το αλάτι. Ξεγαρίζουμε το σκόρδο, μετά το κρεμμύδι, μετά ρίχνουμε το λάδι, ντομάτα, νερό, τα αφήνουμε και βράζουν. Έχουμε έτοιμα τα θαλασσινά κομμένα έτοιμα και όταν πάρουν βράση τα ρίχνουμε μέσα και μετά ρίχνουμε και το κρυθαράκι και το αφήνουμε και βράζει και είναι έτοιμο για να το σερβίρουμε. Σερβίρεται ζεστό το φαγητό, εύκολα, δεν έχει πρόβλημα.
Ναι, χωρικά υπάρχουν. Φιλικά σκεύη. Γεια σα, είμαστε καλά, βοήθεια μας. Καλώς ήλθατε και ανήμερο ταξιάρχη. Μπορείτε να φάτε, να πιείτε, να μείνετε όσο θέλετε, να απολαύσετε τη θέα από το ηφαίστειο προς το νησί της Σαντορίνης, που είναι μοναδική και λίγοι το βλέπουν αυτό. Και εδώ θα τελειώσει το σημερινό πανηγύρι, μετά θα έχει και μουσική και θα περιμένουμε πάλι του χρόνου να ξαναξεκινήσουμε την ίδια διαδικασία. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και πήρατε όλα αυτά τα ωραία πλάνα και θα είναι χαρά μας να σας δούμε και τα επόμενα χρόνια. Καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κάποιο τη Σαντορίνη είναι από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι και τέλος Νοεμβρίου, που είναι όλα τα παραδοσιακά πανηγύρια. Πέφτουν όλες οι γιορτές των Αγίων από μέσα Οκτωβρίου μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Οπότε θα δει την παράδοση και τη φιλοξενία της Σαντορίνης.